οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα από το ποιος θα καταλήξει να είναι πρόεδρος στο Λευκό Οίκο μετά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γεν Στόλτεμπεργκ σε συνέντευξή του στο Sky News. Η κριτική από το εσωτερικό των ΗΠΑ ότι οι άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν ξοδεύουν αρκετά ήταν δίκαιη στο παρελθόν, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας. Η υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι ένα παράδειγμα διατλαντικού επιμερισμού των βαρών, είπε, επισημένοντας ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παράσχει βοήθεια 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όλοι οι άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν προσφέρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα σχόλιά του ακολουθούν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν θα προστατεύσει τα έθνη που πιστεύει ότι δεν πληρώνουν αρκετά στη συμμαχία εάν γίνει πρόεδρος. Αναφερόμενο σε αυτή τη δήλωση, ο Στόλτεμπεργκ είπε επίσης: «Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει χώρος για λανθασμένους υπολογισμούς στη Μόσχα σχετικά με την ετοιμότητά μας να προστατεύσουμε όλους τους συμμάχους». Είπε επίσης ότι 18 σύμμαχοι θα δαπανίσουν το στόχο του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα φέτος, μια εξαπλάσια αύξηση από 3 συμμάχους το 2014.